Με τις καλύτερες εντυπώσεις αναχώρησαν από την Κύπρο μετά την λήξη του 38ου Συνεδρίου της Παγκόσμιας Οργάνωσης Οδηγών, εκπρόσωποι των 118 χωρών. Η διοργάνωση άρτια με τους συνέδρους να ατυχάνουν θερμής φιλοξενίας από το Σώμα Κυπρίων Οδηγών, ενώ κατά τις ημέρες παραμονής τους στην χώρα μας είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την κυπριακή κουλτούρα. Το Σώμα Κυπρίων Οδηγών διοργάνωσε κοινωνικές εκδηλώσεις, οι οποίες διεξήχθησαν στη Λάρνακα, στο Αρχείο Θεατροκουρίου, στους κήπους του Μετοχίου Κύκου και στην Πλατεία Ελευθερίας. Οι εργασίες της τελευταίας συνόδου πραγματοποιήθηκαν χθες το απόγευμα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο φιλοξένησε και το σύνολο των εργασιών του συνεδρίου. Ομιλία απίφθινε η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων, Τζόζη Χριστοδούλου, η οποία εξήρε το έργο που επιτελεί η Παγκόσμια Οργάνωση Κοριτσιών Οδηγών και Κοριτσιών Προσκόπων. Each and every one of you is writing history. Your story. It is my duty to make sure that you can continue dreaming and to make sure that the future is yours. Κατά τη διάρκεια του 38ου συνεδρίου, η WACS έβαλε καινούργιες βάσεις για το μέλλον του παγκόσμιου οδηγικού κινήματος. Το Σώμα Κυπρίων Οδηγών αποχαιρέτησε τους 500 συνέδρους και καλεσμένους του με εντυπωσιακή τελετή λήξης που διοργανώθηκε στην Πλατεία Ελευθερίας. Παρουσιάστηκε καλλιτεχνικό πρόγραμμα από το Σώμα Κυπρίων Οδηγών και τους Μπατουκίνιο. Παράλληλα, η Γενική Έφορος του Σώματος Κυπρίων Οδηγών, Μαρία Κοτσαμάνη, παρέδωσε την Παγκόσμια Σημαία στην Καμποτία, η οποία θα φιλοξενήσει το 39ο Συνέδριο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Οδηγών το 2026. Οι οδηγοί της Καμποτίας κέρδισαν τη φιλοξενία αφού ανταγωνίστηκαν με τους οδηγούς της Γκάνας και της Τινησίας.